Το νομοσχέδιο για τον πτωχευτικό κώδικα που μαζικά αρπάζεται λαϊκή περιουσία και για τον οποίο έγινε η πρόταση δυσπιστίας ήταν προδιαγραμμένο εδώ και χρόνια. Φροντίσατε κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και Κινάλ ΣΥΡΙΖΑ να διαμορφώσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρεοκοπίας των λαϊκών στρωμάτων. Αυτό φαίνεται και από το ιδιωτικό χρέος στα 234 δις και το 45,2% αφορά χρέη στην εφορία, δηλαδή φαίνεται η φορολογία που εντάχθηκε για τα λαϊκά στρώματα. Το 39,3% είναι χρέη σε τράπεζες που δείχνει την τοκογλυφία που αναγκάζατε για τις λαϊκές ανάγκες με τις πλάτες των κυβερνήσεων. Και το 15,5% χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία που δείχνει τις υπέρμετρες αυξήσεις και την αδυναμία πληρωμής τους. Βέβαια, συνέβαλαν στην αύξηση των χρεών και η προηγούμενη οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τα αντιλαϊκά μέτρα που νομοθετήθηκαν από τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΑΛ. Έτσι, δημιουργήθηκε η οικονομική ασφυξία σε πολλούς αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, συσσωρεύοντας χρέη σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, ΔΕΗ και αλλού. Τελευταία, η πανδημία και η νέα οικονομική κρίση μαζί με την αβεβαιότητα δημιουργούν νέα χρέη και αδιέξοδα. Παραδείγματος χάρη, η συντριπτική πλειοψηφία της αγροτιάς είναι καταχρεωμένη. Δεν έχει να πληρώσει από εισφορές τον ΕΦΚΑ που αφορά την υγεία της αγροτικής οικογένειας μέχρι τον ΤΟΕΒ που είναι το νερό που ποτίζει τα χωράφια. Αλλά και τα χρέη προς την αγροτική τράπεζα που έχει κλείσει πια τα ζητάτε να εξοπλιθούν. Όμως το καλό κομμάτι δόθηκε τσάμπα στην Πειραιώς που σήμερα ελέγχει όλα τα προσωπικά δεδομένα των αγροτών και μπορεί να τους εκβιάζει. Ο Υπουργός όμως Αγροτικής Ανάπτυξης δεν βρήκε κάτι να πει για όλα αυτά. Θα τους πληστηριάσετε με το πτωχευτικό κώδικα ό,τι τους έχει απομείνει. Αυτό προγραμματίζεται. Ή ακόμα οι αυταπασχολούμενοι και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν δάνεια 19 δισεκατομμύρια με το 62,2% να μην μπορεί να τα αποπληρώσει. Συνεπώς, τι έχουμε μπροστά, προγκρόμ με ταχύτατες διαδικασίες για το θάνατο του μικρού εμποράκου και συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων στους μεγάλους. Ή με το καρότο ή με το μαστίγιο, αυτός είναι ο στόχος σας, γι' αυτή την ταμπακέρα ο Υπουργός Ανάπτυξης δεν είπε τίποτε, γυάλα τυρβάζει. Τα μέτρα λοιπόν που παίρνονται από το νέο πτωχευτικό κώδικα σφίγγουν θηλιά στο λαιμό λαϊκών στρωμάτων, εντείνουν αδιέξοδα, οδηγούν στη χρεοκοπία εκτεταμένα τμήματά τους. Ταυτόχρονα εκβιάζονται, απειλούνται με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς που το νομικό πλαίσιο φρόντισε με μορφή ιδιώνυμου ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα προχωράτε στη ρευστοποίηση της περιουσίας τους, κατοικίες, μαγαζιά, εργαλεία, δουλειάς κλπ. Και στη δέσμευση μέρους του ετήσιου εισοδήματός τους προκειμένου να αποπληρωθούν τράπεζες, κράτος, ΔΕΗ και άλλα. Η δίθεν δεύτερη ευκαιρία που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση αποτελεί πραγματική κοροϊδία. Στόχος τέτοιων αντιλαϊκών πολιτικών που εφάρμοσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κυριαρχία των καπιταλιστικών επιχειρήσεων στην αγορά. Βέβαια, το κάθε κόμμα το παρουσιάζει με διαφορετικό τρόπο. Άλλοι μακιγιάρεται την καπιταλιστική αγριότητα, παρουσιάζοντας ότι μπορεί να έχει φιλολαϊκό πρόσωπο. Κοροϊδεύεται συνειδητά. Εξάλλου, οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας αλλά και ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκαν πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να διαγράψει χρέη φτωχών με ασήκωτους τόκους και πανωτόκια. Και τα είπε αναλυτικά η Μαρία Κομνηνάκα εχθές.
Αφορούσε διατάξεις που θα ανακούφιζαν τη λαϊκή και αγροτική οικογένεια από την υπερχρέωση σε φορεία, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ και τράπεζες. Δηλαδή, μείωση χρεών των λαϊκών οικογενειών που δεν μπορούν να αποπληρώσουν και εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, αυταπασχολούμενοι, φτωχοί αγρότες και κτηνοτρόφοι οδηγούνται σε απόγνωση. Μάλιστα, απορρίψατε τα ανακουφιστικά μέτρα που προτείναμε με την ίδια δικαιολογία Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, στο όνομα των αντοχών της οικονομίας. Όμως, την ίδια ώρα, κυβερνητικές εξαγγελίες δρομολογούνται με νέα προκλητικά προνόμια, φοροαπαλλαγές, κρατικές επιδοτήσεις για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Για τους επιχειρηματίες, τους μεγάλους, πάντα έχετε κάτι να δώσετε. Για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, μόνο αρπάζετε αυτά που δημιούργησαν με κόπο και υδρότα μια ζωής. Υπάρχει και η συνέχεια. Περιέχεται στις προτάσεις Πισαρίδη, είναι οι απαιτήσεις του κεφαλαίου και εσείς τα προωθείτε με πληθώρα αντιλαϊκών ταξικών νομοσχεδίων. Αφορούν από το ρυθμό ίσπραξης λήξη πρόθεσμων λογαριασμών που όπως υποστηρίζει παραμένει χαμηλός και πρέπει να ενισχυθεί, την κλιμάκωση της πολιτικής της απελευθέρωσης στην ενέργεια, μέχρι την επιτάχυση των αντιασφαλιστικών ανατροπών και παραπέρα σφοδρή επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, την ενίσχυση της ευελιξίας, τη διευκόλυνση των απολύσεων, τη μείωση δηλαδή του εργασιακού κόστους, με πάυθυνο, εργατικό, δυναμικό, χωρίς δικαιώματα, επιβεβαιώνοντας ότι τα συμφέροντα του κεφαλαίου είναι παντού εχθρικά απέναντι σε εργατικές και λαϊκές ανάγκες. Αυτή είναι η στρατηγική του κεφαλαίου που στηρίζεται με ένταση της επίθεσης σε δικαιώματα και ανάγκες του λαού. Χαμοζωή λοιπόν για το λαό, για να μην χάσει το κεφάλαιο σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και πανδημίας. Αυτή είναι η αγριότητα και σαπίλα του καπιταλιστικού συστήματος. Δεν λύνει λαϊκά προβλήματα και ανάγκες, αλλά τα επιδεινώνει. Γι' αυτό δεν φτιασιδώνεται, δεν γκαλοπίζεται, αλλά ανατρέπεται. Αυτή είναι η λύση και το συμφέρον της πλειοψηφίας. Γι' αυτό καταψηφίζουμε στο πρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και εκείνα τα κόμματα, όπως το ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν ίδια στρατηγική.